Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω εάν έχεις μιλήσει με το κανάλι σου για την επόμενη σεζόν. Είμαστε σε συζητήσεις, αλλά είναι έτσι ευόδυνα. Πώς ήταν η συνεργασία μας, πολύ ωραία. Όμορφα κορίτσια, αλλά κοιτάξτε, και εγώ ωραία. Το Παπανότο, μην το ξεχνάμε. Ο Παπανότος είναι πιο όμορφος, ο Γατουλής. Σε όλες τις συνεργασίες πάντα κάποιους ξεχωρίζουμε, με κάποιους δεν ταιριάζουμε περισσότερο. Εσύ έχεις ξεχωρίσει κάποιον από αυτό. Και πολύ με το Γατούλη. Ταιριάζω. Με το Γατούλη. Με το Παπανότο γελάω πολύ. Το πιο δύσκολο πράγμα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει αυτή τη σεζόν σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο στην τηλεόραση, ποιο ήταν? Το χιούμορ της κυρίας Παλιαλέξη. Η αρχισυντάκτριά μας. Στο αυτάκι σας, σας μιλάει. Ναι. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο. Τα πράγματα πήγαν όπως ευελπιστούσες, όπως ναι, ήλπιζες καλύτερα, πριν καλύτερα, ξεκινήσεις. Καλύτερα, πήγανε καλύτερα. Έχεις αποθυμένα. Σεξουαλικά. Αν θέλεις να αναφερθείς αυτά, ελεύθερα, αλλά εγώ ρωτάω γενικά. Σεξουαλικά έχω λίγα. Σεξουαλικά είσαι. Μου έχουν μείνει. Αλλά αποθυμένα δεν έχω. Όχι. Δηλαδή, σχεδόν τα πράγματα που ήθελα να κάνω τα έκανα ή τα δοκίμασα. Θα ήθελα να είχα βγάλει περισσότερα λεφτά. Ήσουν ένα μοντέλο σε καλές εποχές, εσύ. Έχουν περάσει λεφτά τα χέρια μας, δόξα ο Θεός. Ναι. Αλλά ξέρεις, πολλές φορές και λεφτά που έρχονται εύκολα, εύκολα κιόλας τα σκορπάμε ή τα χάνουμε. Στην προσωπική σου ζωή, πώς είσαι? Ξέρουμε ότι είσαι καλά. Ότι είσαι ερωτευμένος. Δόξα ο Θεός. Καλά είμαι, καλά είμαι. Ζηλεύεις? Όχι. Σαν άνθρωπος? Όχι. Σε ζηλεύουνε. Ναι. Σε ζηλεύουνε. Ναι. Είναι και η φύση σε εισαγωγικά ναι, της δουλειάς. Είσαι και με δύο πολύ ωραίες γυναίκες. Στο πλατό, στο πάνελ. Ξεχνάτε το Γατούλη και δε... Μα ρε, εσύ. Με δύο πολύ ωραίες γυναίκες και ένα πολύ ωραίο άντρα. Έτσι. Οπότε εντάξει, είναι και λίγο αναμενόμενο να υπάρχει ζήλια. Όχι, δεν υπάρχει. Στο συγκεκριμένο έχει με τα κορίτσια και τα λοιπά. Αλίμονο, είμαστε φίλοι. Mm-hmm. Τα ξέρω και τα κορίτσια πάρα χρόνια. Εκεί όχι, δεν έχουμε. Αλλά ξέρεις, έχουμε σε εκδηλώσεις ας πούμε, θαυμασμού, ξέρω κάποια μηνύματα στο Facebook ή και σίγουρα έξω. Τέτοια τρελά σου έχουν συμβεί? Τρελά όχι. Έχεις σκεφτεί να κάνεις το επόμενο βήμα? Ναι, έχω σκεφτεί το θέμα οικογένεια. Μάλιστα. Και τι σε κρατάει από το να μπει σε αυτό το βήμα, να προχωρήσει αυτό το βήμα? Ξέρεις, χρειάζεται να δοκιμαστούν οι σχέσεις, αν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι άνθρωποι που υπάρχουν σε αυτή τη σχέση. Στο ότι θα εισχωρήσει ανάμεσά τους και μία τρίτη ψυχούλα, ξέρεις τέτοια πράγματα. Έχεις σκεφτεί τον εαυτό σου ως μπαμπά? Όπω. Όχι, εντάξει, τον έχω σκεφτεί. Ναι. Θέλω να είμαι καλός μπαμπάς. Mm-hmm. Ευελπιστώ να είμαι καλός μπαμπάς. Παρ' όλα αυτά, έχεις νιώσει ότι θα μπορούσες να κάνεις αυτό το βήμα με τη σχέση σου με αυτή την κοπέλα που είσαι τώρα? Θα δείξει. Ναι. Πρώτα σιγά μου έχεις κάνει εσύ, σαν να ποτέ δεν έχεις κάνει πρώτα σιγά. Έχω πει όμως ότι, ξέρεις τι, ναι, το βλέπω πιο σοβαρά ίσως να, ξέρω εγώ, να περάσουμε ένα διάστημα μαζί μεγάλο. Τώρα μας βγει και είναι όλη μας η ζωή, πολύ πολύ ευχαρίστως, αλλά με την επίσημη έννοια ότι να γονατίσω με το δαχτυλίδι και τα λοιπά, όχι, δεν έχω. Εσένα σου έχουν κάνει, γιατί ακούμε πολλά διάφορα τρελά τώρα, ότι και οι γυναίκες πλέον έχουν. Απ' έξω. Απ' έξω, φίλια. Φαντάζομαι είπες όχι. Για να είμαι ακόμα ελεύθερος. Μεγαλύτερο φόβος? Μη στεναχωρήσω τη μάνα μου. Μην πάθω δηλαδή εγώ κάτι και μη στεναχωρήσω. Η σχέση σου με τη μαμά σου ποια είναι? Περίεργη λίγο. Ναι. Δεν είναι ότι είμαι μαμάκια. Δηλαδή μιλάμε στο τηλέφωνο μια φορά στις δύο εβδομάδες, κάπου εκεί. Βέβαια, τώρα τελευταία κάνα εξάμηνο τη βλέπω πιο συχνά. Ναι. Αλλά κοντά. Δεν μένουμε κοντά. Ναι. Πήγαμε και την επισκέπτομαι στον τόπο εργασίας της. Ναι. Και εντάξει, έχουν φτιάξει λίγο οι σχέσεις μας από το απόμακρες, έτσι, όχι ότι υπήρχαν τίποτα εντάσεις. Και είμαστε εντάξει, cool, αλλά θα τη δω, ξέρω εγώ, να πες κάθε τρεις μέρες από κοντά. Αλλά αυτό δεν είναι ότι μιλάμε και στα τηλέφωνα.